Μιχάλη, τι γίνεται, καλημέρα. Πέρα, καλημέρα. Καλώς τώρα. Άκουγα προηγουμένως και την Αναστασία που έλεγε 5 δις και ακούω 5 δις για την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Μου έρχεται να έχω πεθάνει στα γέλια. Μοίραζαν λεφτάκια τότε. Όχι, δεν είναι 5 δις, παιδιά. Δεν είναι 5 δις. Λάθος κάνετε. Βρήκες κι άλλα. 6 δις. Βρήκες κι άλλα. Όχι, άμα πας στη Βουλή, στον ισολογισμό των τραπεζών, θα τα βρεις. Ένα-ένα λοιπόν, να τα πάμε να μην. Καλά τώρα, δεν τα βρήκε ο αρμόδιος υπουργός και τα βρήκες εσύ. Ωραία, μπείτε στο parliament.gr και πηγαίνετε ισολογισμούς των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Και να δείτε αν αυτά που λέω είναι λάθος ή όχι. Και να σας πω μονάχα, αυτοί που έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την Τζέα που είπε και σωστά το είπε, να σας πω μονάχα τι χρωστάνε αυτοί. Λοιπόν, ο τηλέτυπος. Δηλαδή Μέγα Τσάνελ, δηλαδή Μπόμπολα. Ο υπουργός 21... Κάτσε λίγο τώρα, άσε τους Μπόμπολες, τα ξέρουμε αυτά, τα έχουμε ακούσει. Ο υπουργός επικρατείας, ο Παναγιώτης ο Νικολούδης, για τα 1.300 αυτά δάνεια της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, δεν θα πρέπει να κινήσει τις διαδικασίες να επιστρέψουν τα λεφτά πίσω από αυτούς που έχουν και κατέχουν? Μα θα σας δώσω την απάντηση ακριβώς. Λοιπόν, ενώ χρωστάει ο Κοντομινάς, χρωστούσε 98 εκατομμύρια, έβαλε υποθήκη κάποια κτίρια που έχει 17 εκατομμύρια, πήρε 500 εκατομμύρια δάνειο και πήγε στο Μανχάταν και αγόρασε στην ακριβότερη περιοχή μεζονέτα. Συνέλευση βέβαια, γιατί τους φάνηκε περίεργο το FBI. Λοιπόν, να πάμε στον αυτό που ρωτάτε. Ξέρετε ότι ο Κυριακού είναι χαμένος, έχει βγει και ένταλμα σύλληψής του μέσω Ίντερπολ. Ξέρετε πόσα χρωστάει ο κύριος Κυριακού? 200 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσο χρωστάει ο Αλφα του κύριου Κοντομινά? 558 εκατομμύρια. Τι με λέτε τώρα? Όλα μαζί σύνολα, με Μυτιλινέο, με Άβαξ, με Μαρφίν, τα δύο δις που χρωστάει ο Βγενόπουλος, Ριοχάλκο, Τιτάν, Μινόαν Λάινς, Φόρτνετ. Η Φόρτνετ χρωστάει 331 εκατομμύρια. Όλα μαζί σύνολο 10,6 δισεκατομμύρια είναι. Και κλείσαν τις τράπεζες για 300 εκατομμύρια. Για 300 εκατομμύρια κλείσαν τις τράπεζες. Και είναι 10,6. Προσέξτε, και υπάρχει και μια υποσημείωση. Είναι άτοκα. Εκεί είναι να τρελαίνεσαι. Για βάλτε τους και ένα 8% τόκο. Πιάσαμε τα 15. Να που πήγαν τα λεφτά. Αυτά που λέγανε παλιά. Τα θαλασσοδάνεια. Και τι γίνεται τώρα? Σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει? Φτάσαμε στο σημείο, όπως έγραφε η χθεσινή Bild, να πουλάνε, να ζητάνε οι Γερμανοί την Επίδαυρο, την Ήδρα, την Ικαρία, τα δύο κυβερνητικά αεροσκάφη, 2.500 κτίρια του Υπουργείου Πολιτισμού, το ΟΑΚΑ, το Ειρήνης και Φιλίας, 77.000 οικόπεδα κρατικής ιδιοκτησίας, οι αματικές πηγές, τα αεροδρόμια 14, ειδικά Ρόδου και Κέρκυρας, και το δυτικό κομμάτι της Κρήτης. Πρώτο έλεγχο το έχει Bild. Με φωτογραφία κιόλας. Αυτά ζητάνε. Για να καλύψουν, λέει, τα 50 δις. Και πάλι υπάρχει περίπτωση να μην τα έχουν καλύψει. Και αυτοί έχουν φάει 10,6 δις. Και βγαίνει τηλεόραση και μας λέει 5 δις. Οι ΑΤΕ. Μα δεν είναι μόνο οι ΑΤΕ. Τα 240 εκατομμύρια των κομμάτων πού πήγανε? Μπορούν να μας πούν και αυτά που πήγανε? Λοιπόν, έχουμε δηλαδή ένα κομμάτι αυτούς που αποκαλούμε εμείς ολιγάρχες. Τους αποκαλεί όλος ο κόσμος ολιγάρχες. Οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι άρρηκτα με την καθεστική ατάξη πραγμάτων, την πολιτική, εξυπηρετούν τους Γερμανούς με τον τρόπο που ακούμε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή άκουγα σήμερα παρεπιπτόντος, έκατσα και λέω, κάτσε ρε φίλε να ακούσω και λίγο την ΕΡΤ. Και λέω, τι να ακούσω, βλέπω κάποιος στην εκπομπή την πρωινή 9 η ώρα, Μιχάλης Γκρετζάκος. Λέει καθηγητής πανεπιστημίου. Ναι, ένα. Μιχάλης Γκριζάκος, λέω, για να δούμε τι καθηγητής είναι αυτός, τι είναι αυτά που λέει, ρε παιδί μου. Άρχισε να λέει κάτι τρελά πράγματα που είναι εξωφρενό. Μπαίνω μέσα στο site του Πανεπιστημίου, στο οικονομικό τμήμα των Αθηνών, ψάχνω, δεν υπάρχει Μιχάλης Γκριζάκος. Λέω, ας πίσω να δω τι γίνεται. Χτυπάω το όνομα Μιχάλης Γκριζάκος. Και τι βρίσκω? Πρόεδρος της Eurolink, πρώην καθηγητής, χρηματιστής της Eurolink ΑΧΕΠΕ, αυτός που ήταν εμπλεγμένος στο σκάνδαλο χρηματιστηρίου με τον Παπαντονίου. Και μου τον έχουν στην τηλεόραση. Και μου μιλάει για το ευρώ. Και ότι αν θα φύγει η δραχμή θα είναι το χάος. Λοιπόν, τι να πω.
Τι άλλο να πω, τι να πω. Πες μου λίγο πώς θα τα πάει σήμερα ο Τσίπρας, πώς βλέπεις τις διαρροές, τον αριθμό τους, αν θα είναι σταθερές και πώς βλέπεις την επόμενη μέρα μετά και τα δεύτερα προαπαιτούμενα, γιατί είναι δύσκολα τα μέτρα, πολύ δύσκολα. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνουν δύο ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ 1, ΣΥΡΙΖΑ 2, το είπα, το επαναλαμβάνω. Ας το πούμε όπως θέλουμε. Original, ποιος θα είναι original? Δεν θα υπάρχει original. Είναι σαν τα... Υπάρχει η αριστερά, η νεοφιλελεύθερη. Τώρα, επειδή θα το διακρίνουμε εμείς, δηλαδή σαν τα... Ναι, μπορούμε να τους διακρίνουμε. Σαν τα πόλο, αυτά τα μαϊμού που κυκλοφορούν τώρα στην πιάτσα. Θα πάρουμε αριστερόμετρο. Έχει αριστερόμετρο, θα βγουν αριστερόμετρα και πώς λέμε πιεσόμετρο, θα το μετράμε να δούμε πόσο αριστερός είναι. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Ποιος θα κρατήσει το copyright του ονόματος ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης ή ο Λαφαζάν? Όποιος και να το κρατήσει, τελείωσε η αριστερά. Δεν υπάρχει αριστερά και να σταματήσουν να τη γράφουν με κεφαλαία. Τη γράφουν με κεφαλαία. Εγώ με κεφαλαία ξέρω, γράφω τις ημέρες, τις εβδομάδες, οι Άγιοι και τα ονοματεπώνυμά μας. Γράψε ρε παιδάκι μου με μικρά γράμματα αριστερά, γιατί δηλαδή? Αλλά θα σας πω εγώ έναν αριστερό, ο οποίος ήταν πραγματικά αριστερός και στην πραγματικότητα εμφανιζόταν ως λαϊκός δεξιός. Για πες. Ο συγχωρεμένος ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής. Τι έκανε? Εθνικοποίησε όλες τις τράπεζες. Θυμάστε? Ακόμα και την ΕΤΒΑ, την Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης. Θυμάστε με τα σκάνδαλα Ανδρεάδη, με ιστορίες, Βιοχάλκο, αυτά, χίλια δυο. Λοιπόν, αυτός τις εθνικοποίησε. Αυτός τις ιδιωτικοποίησε, ρε παιδιά, να τρελαθούμε. Κάνει ιδιωτική επιχείρηση όλη την Ελλάδα, ξεπουλάει τα πάντα. Αυτός είναι νεοφιλελεύθερος. Να μου πεις αριστερό τον συγχωρεμένο τον παππού τον Καραμαλή? Ναι, ήταν αριστερός. Μην τρελαθούμε. Εφήρμοζε, ήταν η μόνη αριστερά που ήταν κάτω από δεξιά κυβέρνηση. Ποιος μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό? Και άκουσα χθες και την... όχι, άκουσα, διάβασα, δεν μπόρεσα να ακούσω, γιατί δεν θα ήμουν και σωστός στην κρίση μου. Άκουσα, διάβασα την ομιλία του Σταύρου του Μουσολίνη. Έτσι εξελίχθηκε και ο Μουσολίνη. Ήταν εκδότης αριστερού περιοδικού και έκαψε και το κτίριο που ήταν δικό του και μετά ξεκίνησε η μελανοχή του στη μεγάλη πορεία προς τη Ρώμη και πήρε την εξουσία. Άκουσα λοιπόν τον κύριο αυτό, να τον Μπομπολάκη, να λέει φοβερά πράγματα. Όχι, άκουσα, διάβασα, δεν άκουσα γιατί δεν μπορώ να... Και λέει, ας πούμε, σε κάποια στιγμή, να αποφύγουμε, λέει, τις εκλογές μέχρι να έρθει πλήρη σταθεροποίηση της χώρας. Δηλαδή, να σταθεροποιηθεί η χώρα και μετά να την πάμε σε εκλογές για να δημιουργήσουμε την αστάθεια, τη νέα αστάθεια. Πρώτο πράγμα αυτό. Δεύτερο, πολύ σημαντικό. Ζήτησε να καθαιρεθεί από τη θέση της η πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, αυτό για να γίνει χρειάζονται περίπου 45 εκθέσεις βουλευτών με ξεχωριστό θέμα η καθεμία και προημερησίας διατάξεως στην Ολομέλεια να γίνει 4 μέρες συζήτηση. Γιατί ο πρόεδρος της Βουλής, η γυναίκα ή η πρόεδρος, έχει θητεία και δεν μπορεί κανένας να τον καθαιρέσει, έστω και αν ψηφίσουν 299. Κάτσε λίγο τώρα. Είναι πρόεδρος της Βουλής, σωστά? Δεν καθαίρεται με τίποτα. Άσε τα περί καθαίρεσης. Εγώ θέλω περί ηθικής, περί συνείδησης, το πώς μπορεί αυτή η γυναίκα που είναι πρόεδρος της Βουλής, ναι, επί προεδρίας της να περάσουν και τα δεύτερα προαπαιτούμενα σήμερα. Εάν θέλει μπορεί να τα... κοιτάξτε, να σας πω... Πες το αυτό που θα έλεγες, πες το. Λοιπόν, η πρόεδρος της Βουλής και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι θεματοφύλακες του Συντάγματος. Εάν διαπιστώσουν ότι το Σύνταγμα κάπου δεν... Άσε το εάν. Χθες είπε πραξικόπημα. Πραξικόπημα είπε. Γεώργιος Παπαδόπουλος. Μισό λεπτό. Ο Ιωαννίδης. Ναι. Θα μπορούσε τα είπε, τα είπε. Θα μπορούσε η πρόεδρος της Βουλής να το γυρίσει πίσω. Πατακός, τα είπε η ζωή. Χθες. Ναι. Θα μπορούσε η πρόεδρος της Βουλής να πει πάρτε το πίσω το νομοσχέδιο αυτό. Έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα. Γιατί είναι θεματοφύλακα του Συντάγματος. Θα το κρίνει αντισυνταγματικό και θα το διώξει. Θα το στείλει πίσω. Δεν το κάνει. Δεν το κάνει. Θα δούμε, δεν το έκανε. Αυτό τώρα θα το κρίνει η ιστορία γιατί δεν το έκανε. Γι' αυτό και αν το κάνει απόψε, μετά τις 3-4 που τελειώνουν οι επιτροπές που έχουν ξεκινήσει, αν το κάνει, δεν περνάνε τα δεύτερα προαπαιτούμενα. Όχι, δεν μπορεί και τα πρώτα. Στα πρώτα τι έκανε? Κατέβηκε και έβαλε το Μητρόπουλο επάνω. Έξυπνη κίνηση. Ενώ θα μπορούσε με το που έφερε το πρώτο πιάτο, το ορντεύ δηλαδή, έπρεπε να πει: όπα, κύριε, εδώ δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό είναι μέσα από τον κανονισμό της Βουλής και από το ίδιο το Σύνταγμα. Αυτοί οι δύο, δηλαδή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η πρόεδρος της Βουλής.
δεν μπορεί να την καθαρίσει κανένας παρά μόνο αν αλλάξει κυβέρνηση. Δηλαδή και ανασχηματισμός να γίνει. Δεν μπορεί ο πρωθυπουργός, όχι ο σημερινός, ο οποιοσδήποτε, να αλλάξει τον πρόεδρο της Βουλής. Με τίποτα. Δεν αλλάξει. Εκτός αν παραιτηθεί ο ίδιος. Έτσι. Αλλά όμως, εκεί που πραγματικά ήταν υποβολημιαίο, ήταν αυτό που είπε ο Θοδωράκης εχθές, λέει, να υπάρξει άπλετο φως και πληροφόρηση για το πλάνο της Δραχμής που επεξεργάστηκαν σε στελέχη της κυβέρνησης. Δηλαδή, τι κάνει. Ήπουλα ποινικοποιεί το εθνικό νόμισμα. Βέβαια, σε ανύποπτο χρόνο, στη διάρκεια πρώτου δημοψηφίσματος, είχε βγει και είχε δηλώσει στην τηλεόραση ότι εάν όποιος πρωθυπουργός μας πάει στη Δραχμή, να πάει φυλακή. Μάλιστα. Πάλε μία ανωτελεία λίγο, Μιχάλη. Παρακαλώ. Γιατί ο Θεοδωράκης θα κρυθεί και αυτός από αυτά τα οποία λέει και από αυτά τα οποία κάνει αυτή την ώρα, γιατί είναι κρίσιμες οι ώρες. Ο Γιάννης Τσόγλου συμμετείχε στις εκλογές, πολιτευτής πια του ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν κάνω λάθος, ήρθε τέταρτος, πέμπτος στην κατάταξη. Και αν τυχόν έχουμε σήμερα νέο όχι από τον Ηλία τον Ιωαννίδη και από την Αλεξάνδρα Τσανάκα, ακόμα ένα όχι, και το δώσει και δεν εξαφανιστεί από τη Βουλή, και πιθανόν έχουμε παραιτήσεις γιατί συζητούνται όλα αυτά, θα έχουμε είσοδο του Γιάννη του Τσόγλου στη Βουλή, θα γίνει βουλευτής των Ελλήνων, όπως επίσης και ο Κώστας Ομορφίδης, ο γραμματέας, είναι οι δύο επιλαχόντες. Κύριε Τσόγλου, Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, είναι κρίσιμες οι ώρες. Εσύ είσαι ΣΥΡΙΖΑ μέχρι κόκαλο, αριστερός, και όπως σε γνωρίζω και στη ζωή σου και στην καθημερινότητά σου και στο βίο σου, και θα ήθελα να μου πεις πώς βλέπεις τα πράγματα σήμερα έτσι όπως εξελίσσονται στη χώρα. Ας πω την εχνηδία σας, γιατί με πήραν, είμαι στο μαγαζί στο βιβλιοπωλείο. Εσύ δουλεύεις, άλλοι δεν δουλεύουν και είναι αριστεροί, να τα λέμε κιόλας αυτά. Το αν είναι κάποιος αριστερός δημοκράτης ή φασίστας ή οτιδήποτε άλλο, αυτό κρίνεται στη ζωή την ίδια και κρίνεται από τους άλλους και όχι από τον ίδιο. Σωστό. Δεν μπορώ να αυτοπροσδιορίσω τον εαυτό μου ως αριστερό ή δημοκράτη. Ο κόσμος σε ψήφισε, δεν σου έδωσε απλά ικανοποιητικό αριθμό ψήφων, γιατί δεν είχες και τους μηχανισμούς να κινηθείς. Εγώ θεωρώ ότι και οι 4.500 ψήφοι για μένα είναι μεγάλη τιμή. Ναι. Από εκεί και πέρα τα πράγματα δεν έχουν να κάνουν με εμένα προσωπικά, έχουν να κάνουν με την χώρα η οποία. Τίποτε βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Ναι. Και είναι καιρός, μάλλον όχι καιρός, ήταν από πριν από πολλά χρόνια, θα πρέπει να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις. Δηλαδή. Δεν γίνεται ακόμα να μιλάμε, σίγουρα ποιος δεν θέλει. Ποιος θέλει καταρχήν τα μέτρα, να πούμε την αλήθεια. Ούτε ο Τσίπρας τα θέλει τα μέτρα. Ναι, ακριβώς. Από και πέρα όμως δεν θέλουμε και κλειστές τράπεζες. Δεν θέλουμε. Τον 80χρονο που προχτές μάλλον στην τράπεζα με την ταμεία, του έλεγε: εγώ θέλω τα λεφτά μου, δικά μου δεν είναι, τα θέλω. Τι να εξηγήσει εκείνη την ώρα η υπάλληλος της ταμείας, τι σημαίνει capital control και πώς θα πάρει σταδιακά τα χρήματά του. Αυτό το πράγμα λοιπόν πρέπει να τελειώσει. Θα μου πει από πού ξεκίνησε, πού κατέληξε, αυτά τα έχουν αναλύσει κατά καιρούς και τα αναλύουν καθημερινά ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, διάφοροι δημοσιογράφοι στις εφημερίδες κλπ. Γιάννη, έχει υποστεί μετάλλαξη, έχει υποστεί μετάλλαξη ο ΣΥΡΙΖΑ, βρήκε τείχο, έπεσε πάνω και τώρα προσπαθεί να ανακάμψει και να ανασυνταχθεί. Τι γίνεται? Ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω εκ των πραγμάτων υποχρεούται, αν θέλετε, να υποχωρήσει από τη στιγμή που διακυβερνά τη χώρα. Δεν μπορεί διαφορετικά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δυστυχώς κάνουμε μια διαχείριση καπιταλισμού και δεν κάνουμε αριστερή πολιτική. Διαχείριση καπιταλισμού, λέει ο Γιάννης Τσόγλου. Όχι αριστερή πολιτική. Αναγκαστικά δηλαδή το κάνουμε αυτό. Αν θα καταφέρουμε μέσα από αυτή τη διαχείριση να περάσουμε την αριστερή πολιτική, να δώσουμε το κάτι διαφορετικό με αυτές τις λίγες δυνατότητες που έχουμε, γιατί ακόμα και τα νομοσχέδια που θα περνάνε πρώτα από τους θεσμούς και μετά θα πηγαίνουν προς ψήφιση στη Βουλή. Αν θα καταφέρουμε αυτά, και εδώ θα εξαρτηθεί το πόσο ενωμένο θα είναι το κόμμα, αν θέλετε, μάλλον όχι το κόμμα, τα δύο κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση αυτή. Ναι. Και από εκεί πέρα και αν ο λαός, γιατί ο λαός δείχνει αποφασισμένο να στηρίξει ακόμη και αυτόν τον τρόπο διακυβέρνησης. Γιατί για άλλα το ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ, ο ελληνικός λαός. Και σένα, και σένα, και σένα για άλλα σε ψήφισε. Και σένα, οι 4.500 ψήφοι ήταν για να τα αλλάξετε όλα. Ναι, όλα, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς πάλι έχουμε την ίδια, αν θέλετε, διάθεση. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποιος ανέντιμος στην σημερινή κυβέρνηση.
Σε αυτό δεν μπορούμε να πούμε. Ανέντιμος δεν υπάρχει, ότι... συμφωνώ. Ναι, λίγος, ναι. Λίγος, ναι. Ανεπαρκής. Ούτε αυτό μπορώ να το πω, διότι η κατάσταση είναι τέτοια που μπορεί να έχουμε μεν ελληνική κυβέρνηση, ουσιαστικά δεν έχει και μεγάλες δυνατότητες. Μιλάμε για μια ευρωπαϊκή, για μια ευρωζώνη καθαρά αντιδημοκρατική. Τα γνωρίζουν όλοι, τα γνωρίζει και ο κόσμος, γι' αυτό και βλέπετε. Ναι, αλλά ο συνάδελφός, ναι. Ο σύντροφός, ο Ηλίας ο Ιωαννίδης, λέει: εγώ παίρνω το, ναι. Καπελάκι μου και φεύγω. Δεν μπορώ να βλέπω το γείτονά μου να του παίρνει το σπίτι τράπεζα και εγώ να κάθομαι. Ναι, εγώ θεωρώ όμως ότι είναι υποχρέωσή μας να κάτσουμε. Γιατί αν πάρουμε το καπελάκι μας και φύγουμε, ο ελληνικός λαός μας ψήφισε για να διαχειριστούμε εμείς τη διακυβέρνηση. Αν εμείς λοιπόν πάρουμε το καπελάκι μας και φύγουμε, διαψεύδουμε την κάθε ελπίδα και αφήνουμε ποιους να διαχειριστούν την κυβέρνηση. Αυτούς που μας έβαλαν σε καταστροφή, τη Νέα Δημοκρατία ή το Πασόκ ή το Ποτάμι. Αυτοί σας στηρίζουν. Ένα λεπτάκι, Μιχάλη. Είναι δυνατόν. Ναι. Όχι, είναι δυνατόν λοιπόν να αφήσουμε αυτούς. Γι' αυτό θα πρέπει να κάτσουμε, να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε αυτό το αδιέξοδο να το πολεμήσουμε και να φτάσουμε επιτέλους η χώρα σε μια μορφή ανάπτυξης, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Μάλιστα. Πες μου λίγο τώρα, δύο ονοματάκια θα σου πω, δύο σχόλια θέλω. Παναγιώτης Λαφαζάνης. Τι να σου πω για τον Παναγιώτη Λαφαζάνη. Είναι ένας στέλεχος της αριστεράς, ένας αγωνιστής που χρόνια... Μην μου πεις ότι τον στηρίζεις, ναι. Αλλά δεν συμφωνείς. Δεν γίνεται αυτό. Κοίταξε. Γιατί αυτό λένε τώρα. Ο Λαφαζάνης, ναι. Λέει στηρίζω και ο Βαρουφάκης. Σε στηρίζω πρόεδρε, αλλά δεν ψηφίζω. Ναι. Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης για μένα έχει ένα έλλειμμα όσον αφορά το ότι αυτά που λέει και αυτά που πιστεύει ότι όντως μπορούν να γίνουν, δεν μας τα επιτάπητος δεν μας τα έδωσε να δούμε πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Το να έχουμε επαφές μόνο με τη Ρωσία ή με την Κίνα, το να λέμε κάποια λόγια, πρέπει να δείξουμε πράξη. Ναι. Και δεν πράξαμε. Θα μου πείτε στους 6 μήνες διαπραγμάτευσης, μόνο διαπραγμάτευση είχαμε και πολιτική δεν, μάλλον... δεν είχαμε πολιτική, δεν παράξαμε πολιτική. Ναι. Παράξαμε ως ένα σημείο. Το ευτύχημα, εντός εισαγωγικών η λέξη ευτύχημα, είναι ότι έγινε παγκόσμια γνωστό το θέμα της Ελλάδος. Ότι μας στηρίζουν οι λαοί της Ευρώπης και όχι μόνο. Και, και όλου του κόσμου. Από εκεί πέρα στην πράξη όμως, επί της ουσίας, δεν έχουμε κάποιο όφελος. Μάλιστα. Το Γιάννη το Βαρουφάκη, Γιάννη Τασόγλου, το συνονόματό σου, πώς θα τον έκρινε σήμερα με όλα αυτά που έλεγε πριν και λέει και τώρα. Κοίταξε, θα τον κρίνει η ιστορία του Γιάννη Βαρουφάκη. Εγώ δεν μπορώ να τον κρίνω ακόμα. Εγώ νομίζω ότι αυτό που έλεγε και ο Γέρος ο Καραμαλής, ότι η σιωπή είναι χρυσός, καμιά φορά, τουλάχιστον στην πολιτική, ο Γιάννης Βαρουφάκης είναι πανέξυπνος, είναι από τους καλύτερους οικονομολόγους όλου τον κόσμο. Συνεπώς αυτό το. Αν θέλετε και αυτό το ελάττωμα να μιλάει πολύ, αυτό τον έφερε ίσως αυτό το σημείο. Και δυστυχώς έφερε και εμάς τους υπόλοιπους. Όμως νομίζω ότι και αυτός έκανε το ξεκίνημά του ήταν αρκετά καλό για την χώρα. Βέβαια στην πορεία αυτό μετατράπηκε. Σχέδιο, πλάνο, εκτός από αυτό που μας σερβίρανε τις προάλλες μετά από 17 ώρες, θα έπρεπε να έχει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ανεξαρτήτων Ελλήνων Γιάννη Τασόγλου. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχει, αλλά το θέμα είναι ότι το εξής, ότι τα δεδομένα, για να κάνεις ένα σχέδιο πρέπει να έχεις τα δεδομένα ακριβώς της οικονομικής κατάστασης της χώρας, ποιες ενέργειες θα κάνεις κλπ. Δυστυχώς υπήρχε, δουλέψαν από ό,τι γνωρίζω, υπήρχε σχέδιο, αλλά δεν ήταν επικαιροποιημένο και όλοι αυτοί, αν θέλετε, η ασχολία με την διαπραγμάτευση, πιθανόν να μην άφησε, μάλλον έκοψε το κόμμα στα δύο. Ουσιαστικά το 80% των κοινωνικών στελεχών είχαν στελεχώσει την κυβέρνηση για ένα 20% το οποίο δεν λειτουργούσε, δεν βοήθησε την περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του σχεδίου. Για αυτούς που μιλούν για πορεία πια ξεκάθαρη και μονόδρομος για το εθνικό νόμισμα υπό προϋποθέσεις και βάση σχεδίου, εσύ ως πολιτευτής του ΣΥΡΙΖΑ τι θα έλεγες? Εάν υπάρχει, για μένα το εθνικό νόμισμα θα ήταν το καλύτερο. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση έχουμε μπει σε μια νομισματική ένωση, όχι τώρα, από τότε που το συμβήκε. Δεν είναι τόσο εύκολο να φύγουμε να πάμε στη δραχμή. Δεν είμαι βέβαια πλέον αρμόδιος για να απαντήσω σε αυτά. Δεν είμαι οικονομολόγος. Δεν έχω ασχοληθεί εκτενέστερα στο ζητήριο. Αυτά που έχω διαβάσει, αυτά που έχω ακούσει, ξέρω ότι δεν γίνεται καταρχήν από τη μια μέρα στην άλλη.
Αλλά δεν είναι, δεν πιστεύω ότι είναι λύση αυτό το που μας πρότεινε ο Σόιμπλε. Δεν είναι δηλαδή αυτό. Ναι, δεν είναι λύση του Σόιμπλε αυτό που πάμε και να περάσουμε σήμερα το δεύτερο πακέτο. Αλλά πέντε μήνες, γιατί δεν καθίσανε στο Υπουργείο αυτή η Επιτροπή Πολέμου που είχατε εκεί με τον Βαρουφάκη, το Λαπαβίτσα, τους υπολείπους και να καθίσετε κάτω και να το κάνετε αυτό, να το δώσετε, να έχετε το σχέδιο αυτή τη διαφυγή. Αυτό πιστεύω ότι δεν είχαν το χρόνο, αν θέλετε, δεν είχαν και τα στοιχεία τα ανάλογα. Ναι. Και δεν ξέρω αν έπραξε ορθώς ο Πρωθυπουργός ή αν σταμάτησε, αν πάγουν σε αυτά, δεν τα γνωρίζω τις λεπτομέρειες. Ναι. Το τι έγινε στο παρασκήνιο, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών. Ναι. Επί του ζητήματος αυτού. Σίγουρα έπρεπε αυτό να γίνει. Τώρα, αν έγινε ή αν δεν έγινε στον βαθμό που έπρεπε, αυτό δεν το γνωρίζω. Μάλιστα. Αν υπάρξει διάσπαση, εσύ θα παραμείνεις στους προεδρικούς ή θα πας προς την πλευρά Λαφαζάνη? Ευελπιστώ δεν θα υπάρξει διάσπαση. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν ανήκω σε καμιά συνιστόσα, ούτε φυσικά στην ελευθερία πλατφόρμα. Συνεπώς, δεν πηγαίνω πουθενά. Εγώ να κάνω με τον ίδιο μου τον εαυτό. Μάλιστα. Αυτά που μου λέει, που υποχρεώνομαι. Ωραία. Αριστερή τοποθέτηση, ξεκάθαρη τοποθέτηση. Μιχάλη, θες να ρωτήσεις κάτι τον Γιάννη Τατσόγλου? Ναι. Ο Μιχάλης ο Νικήτας είναι από το ενιαίο παλαϊκό μέτροπο του Καζάκη, κύριε Τατσόγλου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχάλη. Ναι, γεια σου, κύριε Τατσόγλου. Το Πάνο τον Ζαφυρίδη που είναι από τον Έστω. Είναι πολύ καλό μου φίλο. Λοιπόν, Μιχάλη. Εσύ, από ό,τι ξέρω, ότι έχετε δουλέψει ένα σχέδιο. Ναι. Ο Καζάκη έχει δημοσιοποιηθεί. Έχει δημοσιοποιηθεί το σχέδιο αυτό εξόδου από την Μέγκενη που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχει δημοσιοποιήσει η εφημερίδα Νεάπολης. Είναι 25 βήματα το σχέδιο. Λοιπόν, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Έχουμε ένα λαό. Ορίστε. Η Νεάπολη δεν κυκλοφορεί στο. Στο διαδίκτυο, άμα ανοίξετε neapoli.gr, θα βγει. Θα πατήσετε την εικόνα εκεί που είναι ο Καζάκης και θα σας βγάλει όλο το σχέδιο. Δεν είναι Νεάπολης News, είμαστε η πρώτη διαδικτυακή εφημερίδα που ξεφυλίζεται στο διαδίκτυο, κύριε Τατσόγλου. Δεν πειράζει, όχι, τι αλίμονο. Σας τα λέμε εμείς όλα. Να βλογάμε και τα γένια μας. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω το εξής. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι εκτιμώ αφάνταστα τον Κώστα τον Μορφίδη, που τον ξέρω από το 2007 όταν ήρθα εδώ στην Καβάλα. Όταν δούλευε στο ταποτέ, στο ταμείο μέσα εκεί. Λοιπόν, τα πολλά μου χαιρετίσματα έχει. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Έχουμε ένα λαό, το 62%, ο οποίος ουσιαστικά ζήτησε λιτότητα. Άρα, η κυβερνητική παράταξη έπρεπε να έρθει σε ρήξη με τους δανειστές. Αυτή τη στιγμή όμως, η πολιτική που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται σε αναντιστοιχεία με το 62% και αντί να έρθει σε ρήξη με τους δανειστές, έρχεται σε ρήξη με τον λαό. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Εσείς σαν ΣΥΡΙΖΑ βάζετε το κόμμα πάνω από το λαό ή το λαό πάνω από το κόμμα? Το λαό πάνω από το κόμμα. Άρα αυτά που είπατε δεν ευσταθούν, γιατί και εγώ συμφωνώ. Και εγώ το λαό βάζω πάνω από το κόμμα. Αυτά που είπατε προηγουμένως ότι πρέπει να μείνουμε στην κυβέρνηση για να πολεμήσουμε είναι αντίθετο με αυτό που με λέτε τώρα. Κύριε Μιχαλή, ότι πρέπει να απαντήσω. Παρακαλώ, ναι. Ένα όχι. Δεν βγαίνει με ένα ναι και με ένα όχι, αλλά εγώ θα το έβγαζα κατευθείαν. Θα έλεγα, γεια σας παιδιά, χαίρετε. Στην προκειμένη περίπτωση εμείς μιλάμε θεωρητικά, ενώ στη θέση του Τσίπρα και της κυβέρνησης των δύο κομμάτων, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, είναι στην πράξη. Η πράξη όμως, κύριε Γιάννη, η πράξη λέει το εξής. Σας ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Ποτάμι. Εγώ τέτοιο πρόγραμμα δεν το θέλω. Άμα ήταν ένα θέμα, είναι ο Σαμαράς επάνω. Ναι, δεν μ' αφήσετε να. Παρακαλώ, συγγνώμη. Λοιπόν, εσείς ήσασταν στην επιτροπή που έκανα αγώνα για το όχι. Εγώ προσωπικά ήμουν. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, συναντούσα κόσμο, ο οποίος μας έλεγε, εμείς δεν θέλουμε αυτά τα μέτρα. Αλλά αν ψηφίσουμε όχι, φεύγουμε από το ευρώ. Θέλουμε να μείνουμε στο ευρώ. Μια μεγάλη μερίδα λοιπόν αυτών που ψήφισαν το όχι, ψήφισαν όχι στα μέτρα της λιτότητας, αλλά οπωσδήποτε μέσα στο ευρώ. Δυστυχώς το πρόβλημα είναι αυτό. Και όσον αφορά τη ρήξη, ευχαρίστως να πηγαίναμε στη ρήξη. Και συμφωνώ ως ένα σημείο. Όμως δεν θα χρεωθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ενδεχομένως μια άτακτη χρεοκοπία, όχι ενδεχομένως, μια σίγουρη άτακτη χρεοκοπία, στην οποία, όπως είπα προηγουμένως που μιλούσα με τον Σταύρο, ο παππούς, ο 80χρονος
ζητούσε τα χρήματά του και θα του έλεγε η ταμείας δεν υπάρχουν χρήματα, κουρεύτηκαν οι καταθέσεις. Γιατί εκεί ήταν, αν θέλετε, η υποχώρηση, οι 180 μοίρες στροφή του Πρωθυπουργού που μεταλείπεις του να κάθεται να ακούει το Μεϊμαράκι ή το Θοδωράκι ή το κάθε να μην πω, χαρακτηρίζω πώς, άτομο που υπηρετεί το σύστημα να κάνει και μαθήματα ηθικής. Ναι. Συνεπώς είμαστε σε αυτή τη ή τα παρατάμε και, ή μάλλον κάνουμε, ερχόμαστε σε ρήξη. Αλλά ξέρετε τι βγαίνουν τα ΜΜΕ έξω και χρεώνουν τους 6 μήνες διαπραγμάτευση ότι δεν έγινε τίποτα, ότι ήμασταν μια ζωή στην κόντρα κλπ. Και χρεώνουν όλα αυτά επακόλουθα των φασιστών, αν θέλετε, της Ευρώπης που ηγούνται αυτή τη στιγμή της Ευρώπης. Ναι, μέχρι εδώ εντάξει, εγώ δεν. Εκεί το εντοπίζω ότι πρέπει να μείνουμε μέσα. Εγώ δεν διαφωνώ ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Επειδή είπατε προηγουμένως ότι ήσασταν στην Επιτροπή Αγώνα και εγώ είχα βγει εδώ στο Δήμο Πανκαίου και προσπαθούσα τον κόσμο να τον πείσω για το όχι. Και όταν μου λέγανε για το ευρώ, τους απαντούσα πάρα πολύ απλά. Τους έλεγα, φοβάστε μη χρεοκοπήσουν οι τράπεζες και χάσετε τις καταθέσεις σας. Λοιπόν, οι τράπεζες χρεοκόπησαν με το ευρώ και χάνετε όχι τις καταθέσεις και τα σπίτια σας. Και επειδή εδώ στο Πανκαίο υπήρχαν και αγρότες, τους έλεγα, φοβάστε μη χάσετε τις επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Χάστε τώρα τα χωράφια σας που σας τα ξυλώνουν και ως ονού που έρχονται και το ξύλωμα των ελαιοδένδρων εκτός από τα αμπέλια. Φοβάστε εδώ μη χάσετε τις συντάξεις και δεν σας φτάνουν οι συντάξεις που έχετε να πάρετε ούτε φάρμακα. Φοβάστε τη φτώχεια. Μιχάλη, ένα λεπτάκι. Τα ξέρει αυτά. Τα ξέρει ο Γιάννης ο Τασόγλου αυτά. Αλλά το ζήτημα είναι, μπορεί να αρκεστεί, πέρα από αυτό που ανέφερες Γιάννη, μπορεί να αρκεστεί ο Πρωθυπουργός στο να λέει ότι εγώ αυτά τα βλέπω είναι εκβιαστικά, δεν τα πιστεύω, τα ψηφίζω, αλλά θα προσπαθήσω να πάρω και αντισταθμιστικά μέτρα. Αυτό μπορεί να περάσει μέσα σε έναν αριστερό και να πει δεν είναι τρελό, δεν αγγίζει τα όρια της ψυχιατρικής. Σίγουρα, γιατί αυτή τη στιγμή λέμε ότι πρέπει να πυρανεύσει η λογική. Και αυτή τη στιγμή η λογική η οποία πυρανεύει εντός εισαγωγικών είναι η παράνοια. Δεν μπορείς να βρεις την παράνοια λογική. Όμως πρέπει να ζήσουμε. Πρέπει να ζήσει η Ελλάδα. Εγώ συμφωνώ. Πώς είναι έτοιμοι οι Έλληνες να πάμε σε ρήξη. Θα καταλάβει ο Έλληνας, ο οποίος δεν έχει την ανάλογη παιδεία. Γιατί η αλήθεια είναι, ασχολιόταν μέχρι τώρα είτε με τις δουλειές του είτε με οτιδήποτε άλλο εκτός από πολιτική. Εξαφνικά όλοι οι Έλληνες ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα. Το μόνο καλό στην κρίση είναι αυτό, ότι ο κόσμος άρχισε να ασχολείται με την πολιτική, αλλά θα πρέπει να παραμείνει στην πολιτική. Δεν πρέπει να λέει συχνά. Πάντως εγώ να μείνω σε δύο ατάκες που είπες καλές, σε δύο ατάκες γερές, ότι διαχείριση καπιταλισμού κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και όχι αριστερή πολιτική. Και σε μία άλλη ατάκα ότι το εθνικό νόμισμα θα ήταν το καλύτερο για τη χώρα, αρκεί να είχαμε σχέδιο. Μάλιστα. Περίπτωση. Να το κάνουμε το σχέδιο ακόμα και τώρα. Φυσικά πρέπει να το δουλέψουν. Ναι, στο επιτελείο το οικονομικό πρέπει να δουλεύουν και πέρα από τον εκβιασμό και κάτι, ένα plan B πρέπει να δουλεύουν. Αργά ή γρήγορα, προσωπική μου άποψη, θα καταλήξουμε στα εθνικά νομίσματα. Αυτό το εγχείρημα του ευρώ είναι καταστροφικό όχι μόνο για το λαό της Ελλάδος, για όλους τους λαούς. Ειδικά των φτωχών χωρών, αλλά και τους λαούς της Γερμανίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 8 εκατομμύρια Γερμανοί που παίρνουν 500 ευρώ μισθό. Ναι. Κύριε Γιάννη, ένα τελευταίο. Το δημοψήφισμα, και βάλτε το αυτό μες στο μυαλό σας, συνέτρεψε το μύθο, γιατί υπήρχε ένας μύθος και υπάρχει, που λέει ότι κάθε λαός έχει την ηγεσία που του αξίζει. Προσέξτε τι σας λέω. Υπάρχει αυτό, έτσι, ότι το είχε πει ο Πλάτωνας, ότι οι λαοί αυτό που αξίζουν, αυτούς έχουν ηγέτες. Το δημοψήφισμα αυτό το συνέτρεψε. Και σε αυτό το δημοψήφισμα, λυπάμαι που το λέω, ο Τσίπρας γύρισε την πλάτη. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Εγώ ξέρω ότι η αριστερά είναι φιλολαϊκή και φιλοκοινωνική πολιτική. Τέτοια αριστερά εγώ δεν την ήξερα. Να εφαρμόζει σκληρότερα μέτρα νεοφιλελευθερισμού και να δέχεται η αριστερά να ψηφίζει. Βάλε μια ανωτελεία. Είναι δημοκρατία. Όχι, δεν το δέχομαι. Γιάννη, απάντησε σε αυτό για να σου κάνω και ένα τελευταίο έτσι γρήγορο. Λοιπόν, υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Μπορεί τα μέτρα να είναι σκληρά, μπορεί να είναι πιο σκληρό μνημόνιο που φαίνεται ως τώρα στη χώρα. Όμως υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά που η οποία για πρώτη φορά το χρέος μπαίνει στο τραπέζι και μπαίνει ουσιαστικά όχι για ένα ενδεχόμενο PSI τύπου Πενιζέλου, το οποίο κατέστρεψε τα ελληνικά ταμεία πάλι από τον Πρωθυπουργό. Μια πραγματική απομείωση του χρέους ή αν θέλετε μια επιμήκυση που ουσιαστικά θα είναι SAI
το χρέος. Μάλιστα. Δηλαδή. Γιάννη, Τασόγλου, αν ήσουν, αν ήσουν τώρα που μιλάμε στη Βουλή και μιλάγαμε έξω και θα έμπαινες μέσα στη Βουλή και το βράδυ ακουγόταν Γιάννης Τασόγλου, νομός Καβάλας, τι θα έλεγες? Τι θα έλεγα? Αφού σας απάντησα εμέσως, είμαι στην κυβέρνηση και απαντώ ναι ή λέω όχι και παρετούμε. Θα έφευγες εσύ? Περίπτωση να φύγεις έξω από το περιστήλιο και να βγεις απ' έξω και να μην ψηφίσεις υπήρχε? Αυτή τη στιγμή δεν είμαι βουλευτής, αλλά σας είπα, οι περιπτώσεις είναι δύο. Ή λες ναι και στηρίζεις, ή λες όχι. Αλεξάνδρα, και Ηλία, και τρίτη, Γιάννη, και τρίτη, Αλεξάνδρα και, τρίτη. Και Ηλία, τα μηνύματα εστάλησαν τρίτη, από την ωραία Χρυσούπολη. Υπάρχει και τρίτη λύση. Μιχάλη, καθίστε να κατεβείτε εσείς με το ΕΠΑΜ, να δούμε αν θα εκλεγείς βουλευτής και μετά. Υπάρχει και τρίτη λύση. Αυτονομήσε. Αυτό εξαρτάται. Αυτονομήσε. Κρατάς την έδρα. Μια στιγμή τώρα μας λέει τα εσωτερικά τώρα εδώ, Γιάννης. Έχουν υπογράψει και ο Ηλίας και η Αλεξάνδρα. Όλοι. Εγώ και η Γεροστελική και όλοι. Όλοι. Η Γεροστελική δεν υπέγραψε. Δεν υπέγραψε η Κατερίνα? Μόνο τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Υπογράψατε πριν μπείτε στο ψηφοδέλτιο τι ακριβώς? Δεοντολογία. Περίμενε, ρε Μιχάλη. Περίμενε, Μιχάλη μου. Σε περίπτωση διαφωνίας με την. Έχουμε δικαίωμα φυσικά να διαφωνήσουμε. Το κρατικό κόμμα είμαστε και από εκεί πέρα παρετούμαστε και παραδίνουμε την πολιτική έδρα. Μάλιστα. Γιάννη Τασόγλου, σε ευχαριστώ θερμότατα τα χαιρετήματά μου στη Χρυσούπολη. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 25, 10, 23, 23, 22. Η γραμμή αυτή είναι ελεύθερη τώρα. Μην την απασχολήσετε. Να αφήσουμε στους ακροατές μας όσοι θέλουν να παρέμβουν. Νομίζω ήταν αποκαλυπτικός, Μιχάλη Νικήτα. Και πολύ, και πολύ κοντά, υπό... πολύ κοντά σε εσάς εκεί στο ΕΠΑΜ. Πολύ κοντά. Είδατε ότι σας είπα ότι. Μόλις άκουσε υπογράψει... εθνικό νόμισμα. Δεν έβγαλε σπυράκια, ούτε αναφυλαξία. Είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Τασόγλου στη σειρά πέμπτος. Ήρθε πέμπτος στο ψηφοδέλτιο, 4.500 ψήφους στο νομό Καβάλας. Το εθνικό νόμισμα, λέει, θα είναι το καλύτερο και το είπε και δεύτερη φορά. Ναι, βάσει σχεδίου, λέει, προτιμώ και εκεί θα πάμε, λέει, σταδιακά. Ξέρετε τι λέει, αν υπογράψουν αυτό, ξέρετε πόσο θα πάει η σύνταξη ενός τέκνου ανήλικου παιδιού που ο μπαμπάς του πέθανε και... Μη με πηγαίνεις τώρα σε αυτά τα θέματα. 65 ευρώ το μήνα. Στη ταμπακέρα θέλω να πάμε. 65 είπε ευρώ συνταξή. Ο Γιάννης ο Τασόγλου, εδώ έρχονται κατακλυσμιές καταστάσεις τώρα. Μη μου πηγαίνεις να πιάσεις μια παράμετρο του μνημονίου. Το είπε ο ίδιος ο Τσίπρας. Είναι καταστροφικό, δεν το πιστεύω, εκβιάζομαι και το υπογράφω. Κάνουμε διαχείριση, καπιταλισμού και όχι αριστερή πολιτική. Τα ΑΔΕΦ πριν από λίγο στο Ράδιο Νεάπολης ο πολιτευτής του ΣΥΡΙΖΑ από τον ΕΣΤΟ, ο Γιάννης ο Τασόγλου, θέλει να παρέμβει ο Μανώλης. Όχι, θα τα άφηνε τώρα ο Μανώλης. Αυτό να πέσει κάτω. Μανώλη! Κύριε Μιχάλη τον Νικήτα και γεια σου, ρε Μανώλη, γεια. Εργάτες σας και στους ακροατές. Τι κάνετε? Καλά, καλά. Εδώ ακούμε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και αρχίζουμε και συμπεραίνουμε ότι τελικά οδεύουμε εκεί. Έλα να σε ακούσω, δεν πρέπει να σε διακόψω, λέγε. Χτες είχε ένα πολύ ωραίο άρθρο σε Αθηναϊκή Εφημερίδα ένας νομικός δημοσιολόγος με θέμα πολιτικό πραξικόπημα. Στην Ελλάδα έγινε ένα πολιτικό πραξικόπημα, διότι όπως λέει ο νομικός, πραξικόπηματα έχουμε δύο ειδών, στρατιωτικά και πολιτικά. Στην Ελλάδα διενεργήθηκε ένα πολιτικό πραξικόπημα από την κυβέρνηση Τσίπρα, γιατί είχαμε τη συντριπτική ετιμιγορία του ελληνικού λαού, το 62%, για το οποίο την περασμένη εβδομάδα ο πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Βασίλειος Κόκκινος, έγραψε ότι η απόφαση αυτή είναι θεμελιώδης ύπατος νόμος του κράτους, είναι κάτι σαν συνταγματική διάταξη, η απόφαση του δημοψηφίσματος, την οποία πραξικοπηματικά παρεύει η κυβέρνηση και μάλιστα έγραφε ο πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου ότι αρκούν οι υπογραφές 30 βουλευτών για να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του Τσίπρα. Φαλκίδευσε το ναι αυτό, το ερμήνευσε εντελώς αντίθετα και πήγε στους βγήκε κάτοχρος. Το θυμάστε ότι βγήκε κάτοχρος. Με έρπη. Πελιδνότατος στις... Όχι, να κάνει δήλωση, αγαπητέ μου Μιχάλη, αμέσως μετά από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Περίμενε να πάει 11 η ώρα το βράδυ, ενώ έπρεπε να βγει εγκαίρος, 8.30-9 έπρεπε να είχε βγει 9 και κάτι. Και κάτοχρος λοιπόν και πελιδνότατος ο Αλέξιος δήλωσε ότι ερμηνεύει το όχι
ως εντολή για μία έξοδο από την Ευρωζώνη και συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Δηλαδή, ναι. Δηλαδή, στην Ελλάδα έχει εγκαθιδρυθεί ατύπως μια κοινοβουλευτική χούντα, μια δικτατορία υπό τον Τσίπρα. Άκουσα πριν αναφέρεται το όνομα του Κώστα του Μορφίδη, τον οποίο τον γνωρίζω, τον εκτιμώ, τον τιμώ, είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος. Εξαίρετος. Εξαίρετος, πραγματικά, φοβερή ψυχή, καλλιεργημένος, πράος, διαλεκτικός άνθρωπος, αλλά θέλω να το πω με πολύ αγάπη, αγαπητέ Κώστα, εάν υπάρξει διαδικαστική ευκαιρία, μην γίνεις βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα είναι κρίμα ένας άνθρωπος σαν εσένα, τον οποίο τιμώ και εκτιμώ, και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, σε πολύ λίγο διάστημα, μιλάμε για ελάχιστους μήνες, να σας κυνηγάει ο κόσμος στους δρόμους και να βιοπραγεί εναντίον σας με κλωτσιές, με μπουνιές, με πέτρες, να καίει τα γραφεία σας, διότι αυτά έρχονται και δεν θα ήθελα κάποιους τέτοιους ανθρώπους να τους δω να υφίστανται αυτά τα πράγματα. Η κατάσταση βαίνει προς... θυμάστε αγαπητέ μου Σταύρο ότι προημερών θα σε μνημόνευσε ένα-δύο ονόματα αρθρογράφων από την Αθήνα του δόκτωρα Ισαΐα Κωνσταντινίδη και κανένα δυο άλλων δημοσιολόγων, νομικών, πολιτικών επιστημόνων όπως του Νίκου Χιδίρογλου, του Νίκου Χιλαδάκη, νομολόγου και άλλων. Επαληθεύονται οι προβλέψεις τους που έκαναν πριν σχεδόν δύο χρόνια με λεπτομέρειες ότι ο Τσίπρας θα φέρει στη χώρα υπερμνημόνιο, το οποίο είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για τη διάλυση και τον εδαφικό διαμελισμό της Ελλάδας, την άλωση της ελληνικής κοινωνίας με την εισβολή των λαθρομεταναστών. Ήδη σχεδόν σε διάφορα σημεία της επικράτειας έχουμε ακόμη σποραδικές και συγκρατημένες σε κάποια πλαίσια συμπλοκές των αλλοδαπών με τις αρχές ασφαλείας αλλά και με κατοίκους. Αυτή την ώρα υπάρχουν στην Ελλάδα 1 εκατομμύριο αδήλωτα παράνομα όπλα τα οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να διοχετευτούν στους λαθρομετανάστες και να έχουμε civil war, αστικό πόλεμο στην Ελλάδα, σύγκρουση λαθρομεταναστών και γηγενών. Με μια κυβέρνηση Τσίπρα η οποία ουσιαστικά τους θοπεύει, τους χαϊδεύει, έχει ανοίξει τα σύνορα και λέει παιδιά μπουκάρετε, ελάτε όλοι στην Ελλάδα. Επομένως, πολύ περίσκεψη και περίνεια, πάρα πολύ προσοχή και νέο αποφασιστικό φρόνημα, και επειδή σήμερα δεν έχω χρόνο, προτιθέμην αγαπητέ μου Σταύρε και αγαπητέ Μιχάλη, να διαβάσω 2-3 παραγράφους από ένα ωραίο δημοσίευμα του πρώην Προέδρου σας κύριε Δελιγιάννη, του Γαβρίλ Λαμψίδη, στην Θεσσαλονίκη, ένα πολύ δυνατό κείμενο το οποίο εξηγεί πως μια ζομπιοποιημένη κοινωνία όπως η ελληνική, μια κοινωνία ζόμπι λοβοτομημένη και διανοητικά και ψυχικά ελεγχόμενη, παρουσιάζει καταστάσεις και πολιτικές προτιμήσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα ψυχιάτρου, όπως παραδείγματος χάρη 62% να ψηφίζει όχι στα νέα μέτρα και στον όλεθρο της χώρας και στις τωρινές τελευταίες δημοσκοπήσεις να παρουσιάζεται... Ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σανή και στα σχετήσεις κύριο Παύλο, ο οποίος έφερε σε πρώτο πλάνο τα πνευματικά αίτια της κρίσης. Παρακαλούσα τον κύριο Δημήτριο Καψάλα, παλιό φίλο και δημοσιογράφο, να μας αναπτύξει το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Να πω το εξής, ότι το 2004 όταν πριν φύγω για το Ιεροσόλυμα, υπηρέτησα μια χρονιά εκεί στο ελληνικό σχολείο, μου είχε πει, νομίζω τότε γινόταν η Ολυμπιάδα, ότι μετά την Ολυμπιάδα θα αναστενάξει ο Δημιάς. Ενθυμόμενο στα λόγια του από τότε, γιατί το είχαμε συζητήσει πριν λίγο, σκέφτηκα και πρότεινα στο σύλλογο των καθηγητών να του απαξιώνει και να θα πρέπει να πει δεν είναι. Είναι φιλάνθρωποι, του οργανώσουν το κράτο. Η υπόθεση θα έχει τελειώσει. Δεν θέλουν χρήματα. Να απαιτηθεί με ένα ω υγιεινά από αρμοδίου τη Πελοποννήσου και περίπου. Τι μπορούμε να κάνουμε.
ο μεγαλύτερος και πλέον. Δεν είναι οικονομικό το πρόβλημα. Μόνα μέτρα τα οποία μας υποχρεώνουν να πάρουμε είναι δημοσιονομικά για να μαζέψουμε χρήματα, να στύψουμε δηλαδή το λαό για να τους δώσουμε λεφτά. Τον Γιάννη τον Τασόπουλο, ο κλασικός καπιταλισμός της εποχής του Άνταμ Σμιθ. Έλεγε κάτι απλό. Δεν είναι αριστερή πολιτική να αυτή, να κάνουμε διαχείριση. Αφού γνώρισε τον Άνταμ Σμιθ. Πού θα μας τραπάξουν όλα. Ω παιδί σκλάβα Σουλτάνα. Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν. Να με συγχωρήσει να του πω με όλο σεβασμό ότι είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Το τραγούδι του Χαραλάμπη που του λέει πότε θα σε παντρέψουν Χαραλάμπη, άλλα λόγια βρε παιδιά. Έχουν πάντως μια σχηματισμένη άποψη ότι αυτό το πλάνο του εθνικού νομίσματος δεν ήταν παρκώς διατυπωμένο για να ακολουθηθεί. Έχουν την άποψη ότι έχουν την ευθύνη όλη τη χώρα και δεν θα έπρεπε να τη ρίξουν στα βράχια με τέτοιον εκβιασμό που υφιστάμεθα. Αυτά έλεγε ο Αντώνης Σαμαράς. Και αύριο αν έρθει ο Αντώνης Σαμαράς, αν μας έπαιρνε τώρα ένα τηλέφωνο ο Γερμανοτσολιάς, ο ΕΣΕΣ της Καλαμάτα και παραπονείτο και έλεγε κύριε Δελιγιάννη, κύριε Μανώλη, κύριε Νικήτα, γιατί 5 χρόνια με βρίζετε. Ναι, εγώ τι έκανα στην Ελλάδα. Σε αυτό εγώ το προσυπογράφημα. Ναι. Εγώ θα έκλεινα τη δουλειά με 1,5 δισεκατομμύριο του Χαρδούβαλη. Τι να του πούμε του ανθρώπου εντός εισαγωγικών, λέμε τώρα. Θα είχε δίκιο. Θα είχε δίκιο. Αυτή αμενιστεύω. Ο Τσίπρας διέπραξε το μεγαλύτερο έγκλημα. Αμενίστευσε τους εγκληματίες. Ποινικά, δικαστικά και πολιτικά και κοινωνικά τους γερμανοτσολιάδες δολοφόνους της Ελλάδας. Παπανδρέου, Σαμαρά, Πενιζέλο, Παπαδήμο και τους άλλους. Αυτό επέτυχε ο νεαρός επαναστάτης Αλέξης. Επειδή Μανώλη αναφέρθηκε στο Κυλαδάκι, τον οποίο το διαβάζω, τον blog του πάρα πολύ. Αναφέρεται κάπου σε κάποιο σημείο σε μια ανάλυση του να αποφύγουμε τις 40.000 νεκρούς της Αργεντινής. Αλλά μάλλον δεν θέλω να πω τίποτα, σταματάω. Θέλω όμως να πω το εξής. Αυτά τα είχαν προβλέψει και δύο μη ευρισκόμενοι ζωή. Ο Κορνήλιος Καστοριάδης και ο συγχωρεμένος ο Σαρής. 50.000 κατάλληλους 70 πριν 3 χρόνια εγγράφει από εφημερίδες και blogs νεκροσακούς. Εισήγαγαν στην Ελλάδα και αποθήκευσαν τις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Γιατί? Ναι, το ξέρω και αυτό, εντάξει. Μανώλη, εγώ εύχομαι να μην συμβούν όλα αυτά και να επικρατήσει η λογική και πάνω απ' όλα η αγάπη για τον απλό λαό. Θέλω γιατί να δώσω μήνυμα ελπίδα. Ο αριστερός, απλό λαό. Ένα λεπτάκι. Ο αριστερός Ηλίας Ιωαννίδης, η αριστερή Αλεξάνδρα Τσανάκα. Αλλά μέσα τους πρέπει να ματώνουν τώρα, να ματώνουν. Να συγκροτήσουν ανεξάρτητη αντιμνημονιακή κοινοβουλευτική ομάδα. Μην τυχόν και παραιτηθούν. Κύριε Δελιγιάννη, θέλω να κλείσω με ένα αισιόδοξο μήνυμα για τους απλούς ανθρώπους, συμπολίτες μας, τους συνελληνές μας. Πες το. Όχι από το δικό μου στόμα και την δική μου εντός αγωγικών σοφία, αλλά από τους λόγους των Αγίων. Είναι όλα παρήγορα τα πράγματα, διότι τελικώς εξελίσσεται το σχέδιο του Θεού. Αυτή η πόρνη Βαβυλώνα που αποκαλείται Ενωμένη Ευρώπη θα τελειώσει και θα τελειώσει άσχημα με πόλεμο, καταστρεφόμενη. Θέλω να υπενθυμίσω αυτό που έλεγε και έγραφε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Θα σας βάλουν φόρους αβάσταχτους. Ναι. Και τότε εκείνη την εποχή θα είναι ζεμένα τάλογα στο χωράφι ή... Ναι. Θα είναι τα βόδια ζεμένα στο χωράφι. Και θα πληρώνετε φόρο για τα παράθυρα. Τέλος Ιουνίου με το παλαιό ημερολόγιο που υπήρχε τότε, δεν υπήρχε νέο ημερολόγιο. Αρχές Ιουλίου με το νέο όπως έγινε φέτος, που εξηγγέλθη η κατάκτηση στη Συμφωνία Θανάτου της Ελλάδας. Και μπορεί να έχουμε και γεγονότα Οκτώβριο με Νοέμβριο που ζεύονται τα βόδια στα χωράφια για τη σπορά. Θα γίνει πόλεμος. Και οι λίσταρχοι της Ευρώπης έντρομοι θα παρατήσουν την Ελλάδα και θα σπεύσουν να συγκρουστούν στον πόλεμο εκείνο ο οποίος, όπως λέγει ο Άγιος Κοσμάς, θα είναι ο όλεθρός τους. Θα είναι η καταστροφή τους. Και ο Άγιος τον ίδιο. Ειρήνη, καταχρεωμένοι, θα κινηθούμε. Θα κινηθείτε. Ελεύθεροι θα ξυπνήσετε. Ελεύθεροι και αυτάρκης θα ξυπνήσετε. Ξέρετε, κύριε Δελιγιάννη, ναι. Να μην φοβόμαστε πολλές φορές
λύσεις βίαιες που επιτρέπει όχι, το σχέδιο όχι, του δε, Θεού. Να μην σπέρνουμε πανικό και βία. Εγώ όχι, αυτό, δεν, όχι, αυτό το καταδικάζω όπως καταδικάζω και τις πολιτικές που οδηγούν στον πανικό. Ξέρετε ότι υπάρχει πάρα πολύ απλός λαός που βεβαιάζω κάθε μέρα με κόσμο και άνθρωποι που δεν είναι ιδιαίτερα κοντά στην εκκλησία ούτε μελετάνε την γραμματεία των Αγίων, την πατερική γραμματεία και σοφία. Αλλά ξέρετε τι σου λένε στις συζητήσεις. Μόνο με ένα πόλεμο θα τελειώσει και θα ξεπλέξει αυτή η κατάσταση. Εντάξει, να σας φέρω μερικούς 80χρονους και 90χρονους να σας πούν τι σημαίνει πόλεμος. Και νομίζω ότι ξέρω, θα νιώσουμε όλοι συντετριμμένοι. Οι 80χρονοι και οι 90χρονοι είναι συνένοχοι για το κατάντημα της πατρίδας. Συμφωνώ, αλλά δημοκρατία. Έχουμε δημοκρατία που να πάρει και δεν δέχομαι αδιέξοδα και εκβιασμού στη δημοκρατία. Και μπορώ να πάω στο εθνικό νόμισμα όπως μου λέει εδώ και έχει μαλλιάσει η γλώσσα του ο Νικήτας. Έχουμε δημοκρατία. Εδώ είναι το θέμα. Έχουμε δημοκρατία. Όταν γίνεται τεράστια παρακρατική επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας, στην οποία διεισδύουν, infiltrarουν ξένοι πράκτορες, από οι οποίοι με τα μανίας κατεβάζουν και σκίζουν τη μεγάλη ελληνική σημαία που είχε στήσει νομίζω το ΕΠΑΜ, δεν ξέρω ποιος την έστειλε. Δεν ξέρω. Και επιχειρούν διενέργεια τρομοκρατίας στο κέντρο της χώρας. Υπάρχει δημοκρατία. Έχουμε εθνική κυριαρχία. Η ομάδα εγγράφει μια νέα αγγελία σε αμερικάνικη εφημερίδα την περασμένη εβδομάδα που έλεγε ότι οι κουκουβάγες είναι στην Αθήνα. Ναι. Οι κουκουβάγες έχουμε ξαναμιλήσει τι είναι. Ήδη εμφανίστηκαν οι κουκουβάγες στην Αθήνα. Ναι. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ο ελληνικός λαός να είναι ενωμένος και ο ελληνικός λαός πάνω από κάθε φοβία και φετίχ περί του ευρώ να βάλει την επιβίωσή του, την επιβίωση των παιδιών του, την επιβίωση της Ελλάδος. Ναι, γνωρίζω Σταύρε μου ότι υπάρχει μια μερίδα Ελλήνων οι οποίοι είναι απάτριδες και ανθέληνες. Προσυπογράφω. Εγώ θέλω να είμαι πρώτα Ευρωπαίος. Με το ευρώ μου να τριγυρίζω και να πίνω τα καφεδάκια μου στους Παρισίους και στα Ζηρίχας και δεν με νοιάζει η πατρίδα και το κάνουν συνειδητά. Ζούνε το ευρωπαϊκό τους όνειρο. Δεν έχεις άδικο. Η μεγάλη όμως μάζα πιστεύω ότι αν ερωτηθεί τι θέλετε, πας η θυσία Ευρώπη να ζήσει το ευρωπαϊκό όνειρο έτσι, και να πεθάνει με η χώρα, η κοινωνία και η Ελλάδα. Θα σας πούν όχι να ζήσει η Ελλάδα. Με δημοκρατικές διαδικασίες, όπως το είπε στο προσυπογράφο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη, να είσαι γερός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ την αγάπη μου και πάλι. Καλημέρα. Σήμερα είναι η πιο θερμή, όπως λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ημέρα του καλοκαιριού. Θα είναι η πιο ζεστή. Ήδη τριανταρίσαμε. Αυτή είναι ακριβώς την ώρα. Υποσκιά είμαστε εδώ και 30. Μεγάλη Τετάρτη είναι σήμερα. Μακριά η βία, μακριά η αιματοχυσία. Μη διαχειριζόμαστε με ευκολία την κατάσταση πολέμου, να διαχειριζόμαστε με μεγάλη ευκολία το τι όπλα έχει ο καθένας μας όταν πάει και σηκώνει το παραβάν και μπαίνει και ψηφίζει. Τι όπλα έχει έχοντας δημόσιο λόγο, βγαίνοντας εδώ, μιλώντας ελεύθερα και το κυριότερο τι επιλέγει για να πάει στη Βουλή, να πάει στο Δήμο, να πάει στην Περιφέρεια, να πάει σε οποιαδήποτε δημοκρατική διαδικασία και να τον εκπροσωπήσει. Και τι ακριβώς έχει κάνει ο καθένας μας για να αλλάξει τα κακό σκήμενα. Μακριά, επαναλαμβάνω, και βία και αιματοχυσία και πόλεμος δεν λειτουργούμε σε αυτή τη βάση. Λειτουργούμε στη βάση της σκληρής κριτικής, της καυστικής κριτικής, της ελεύθερης πάνω απ' όλα ενημέρωσης των πολιτών. Και όπως το νομίζω ότι ο πολιτευτής του ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγο ήταν πολύ ξεκάθαρος, δεν ανήκω, λέει, σε καμία συνιστόσα. Δεν έχω καμία ανάγκη δηλαδή να σας πω ότι λέει η συνιστόσα μου. Σας λέω ότι λέει η καρδιά μου. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει το εναλλακτικό σχέδιο, θα έπρεπε να υπάρχει το Plan B, όπως το αποκαλούν, και να μην φτάσει η χώρα στα βράχια κατά αυτόν τον τρόπο και κάνουμε διαχείριση κάποιου πράγματος το οποίο δεν το αποδέχεται, νομίζω, κανένας Έλληνας, πέρα από αυτούς τους ολίγους που περιέγραψε ο Μανώλης, οι οποίοι θέλουν να ζουν το ευρωπαϊκό τους όνειρο και είναι αυτοί που έχουν και κατέχουν. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και πώς τα έχουν και πώς κατέχουν, οφείλει η αριστερή κυβέρνηση να το ελέγξει, να το ψάξει και να αποδώσει δικαιοσύνη. Έχω το 23-23-22 το σταθερό τηλέφωνο ανοιχτό. Όποιος θέλει να παρέμβει από εδώ, από Καβάλα ή εκτός Καβάλας, 25-10 να βάλει μπροστά. Και Μιχάλη Νικήτα,
Κάνε μου έτσι ένα μάζεμα για να πάω στη Βουλή μετά να θαυμάσω επιτροπές. Όποιος λέει ιδεολογικά που ανήκει, δηλαδή λέει ένας εγώ είμαι αριστερός, ο άλλος λέει είμαι δεξιός, ο άλλος λέει είμαι κομμουνιστής. Ωραία. Όποιος λέει ιδεολογικά που ανήκει, εκτός από το ΕΠΑΜ που δεν είμαστε ιδεολογικά, δεν έχουμε τέτοιες ιδεολογικές προκαταλήψεις θεϊκές, ιδεολειψίες τις λέω εγώ, λοιπόν, όποιος λέει τι δηλώνει με αυτό, την ταυτότητά του, αυτό δηλώνει. Όμως, εντάξει, και εσείς τώρα, σύνα, άμα πάρετε κάποιο ποσοστό και μπείτε στη Βουλή και κάνετε άλλα ντάλλον, και εσάς θα σας καταγγέλουμε, μωρέ Μιχάλη. Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι η πολιτική που εφαρμόζει, η πολιτική του δράση. Δηλαδή, όταν λες εγώ ότι είμαι αριστερός και εφαρμόζεις δεξιά πολιτική, τότε αυτό είναι και απρεπές και ρηχό και πολιτικά ανόητο και ατυχές και δεν έχει καμία ευπρέπεια και ανοησία, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Εκεί λοιπόν μετράει η εφαρμογή της πολιτικής σου δράσης. Έτσι. Τώρα, αυτό για το ΕΠΑΜ, αφήστε το για τη Βουλή, δεν έχουμε καμία σχέση. Και μόνο ότι... Πώς δεν έχετε ΕΠΑΜ, καμία σχέση, θα κατεβείτε κανονικά ως κόμμα. Υπάρχουν ιδεολογικά διαφορετικά άτομα και συγκλίνουν όλοι. Δεν είναι για μένα αυτό ασφάλεια. Ασφάλεια δεν είναι για μένα ότι είναι πολλά διαφορετικά άτομα. Είχα ένα κάρο συνιστώσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ασφάλεια είναι αυτά που λέτε προεκλογικά. Αν πάμε σε εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και μπείτε στη Βουλή, πάρτε την εντολή του λαού να μην κάνετε κολοτούμπες, κύριε Νικήτα. Αυτό είναι που μας έχουν συνηθίσει. Μας έχουν συνηθίσει οι πολιτικοί. Τέλος πάντων. Σας τα λέω γιατί όποιος καίγεται στο. Πώς το λέμε, στο χυλό, πισάει και το γιαούρτι. Ευχαριστώ, Μιχάλη, να είσαι γερός. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.